Α, ο κύριος. Βασίλη, περίμενε. Ο κύριος προηγείται. Καλώς ήρθατε και την ευχή σας. Του κυρίου. Παρατηρώ ότι ένα μεγάλο μέρος ηλικιωμένων εδώ στην πόλη και στην επαρχία έχουν γίνει πολύ αυστηροί, βέβαια και τα οικονομικά μέτρα. Αλλά φοβάμαι ότι αυτή η αυστηρότητα και σκληρότητα δεν εκπέμπει ότι τώρα, αφού φτάνουμε στα γεράματα, πρέπει να γινόμαστε μαλακοί. Δηλαδή, βλέπω εκεί με τις μαγκούρες και στα παγκάκια, αού και αυτά το ένα το άλλο. Και λέω, Θεέ μου, λέω να γίνω κι εγώ γέρος και να είμαι μια μαγκούρα και να φοβερίζω συνέχεια. Αυστηροί, τι εννοείτε? Μιλάνε για διάφορα, ή πολιτικά ή οτιδήποτε. Βλέπω το νέο, οι νέοι κάνουν, οι πολιτικοί. Δηλαδή, έχουν γίνει πολύ σκληροί. Γέρι. Και το έχω κουβεντιάσει με φίλους μου και μου λένε, το έχω παρατηρήσει κι εγώ, μου λέει. Δεν ξέρω. Ναι. Πού οφείλεται, είναι ακατήχητη τώρα, δεν ξέρω πού οφείλεται αυτό. Ευχαριστώ. Ναι, ωραίο θέμα και αυτό. Προς μελέτη, βέβαια. Γιατί όλοι εδώ πέρα είμαστε νέοι, να σου πω, όλοι είναι νέοι. Οπα. Οπα. Και όσοι είναι μεγάλης ηλικίας, και όσοι είναι μεγάλης ηλικίας, είναι πάρα πολύ καλοί και γλυκύτατοι. Όσους ξέρω εγώ δηλαδή. Αυτό είναι το ζητούμενο της πνευματικής ζωής, όπως είπα, και το κριτήριο ότι πας καλά. Αν θες να δεις ότι πας καλά στην πνευματική ζωή, θα το καταλάβεις αν ο χαρακτήρας όσο περνάει ο καιρός λιένεται. Το πες. Μπράβο. Λιένεται. Ίδια λέξη. Όπως τα βότσαλα στην παραλία, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Συναίτης, είναι γωνίες, όλο γωνίες, από το κύμα που τα τρίβει πέτρα, 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 μέρα νύχτα συνέχεια, έτσι. Μια φορά ήμουν σε ένα ξενοδοχείο και ήταν δίπλα στη θάλασσα. Και άκουγα το βράδυ το κύμα. Κάθε λίγο, κάθε λίγο. Συνέχεια, συνέχεια. Αυτά τα πετραδάκια στο τέλος τι γίνονται, μαλακώνουν. Γλυκαίνουν δηλαδή έτσι. Και τα παιδάκια παίζουν μετά με βότσαλα. Αν ο χαρακτήρας σου δεν γίνεται έτσι, και δυστυχώς έχετε δίκιο, το έχω δει αυτό και στον κόσμο, να πω και κάτι άλλο. Το έχω δει και σε μοναστήρια. Μπορεί να δεις μοναχό 80 χρονών σαν παιδάκι και μοναχό 80 χρονών όλο αυστηρότητα. Να προσέχετε. Πώς τύχηκες έτσι, να είσαι καλός. Πρόσεχε, θα πας στην κόλαση. Όλο μαλώνει, όλο μαλώνει. Γιατί? Όποιος νιώθει το Χριστό μέσα του και τα βρει με το Θεό μέσα του, μετά όλος ο κόσμος του φαίνεται καλός. Γιατί ο ίδιος έχει γίνει καλός και του φαίνεται όλη η κοινωνία καλή. Όταν βλέπεις άνθρωπο ο οποίος είναι σκληρός, θα πει ότι ο ίδιος μέσα του ακόμα δεν γλυκάθηκε. Μην το κατηγορήσουμε. Γιατί ποια λέξη είπαμε θα λέμε ότι όταν κάποιος έχει πρόβλημα? Υποφέρει. Αυτός υποφέρει, κάτι έχει. Όποιος τα έχει βρει με τον Θεό και τον εαυτό του, έχει γλύκα. Έχει γλύκα. Έχω δει στο Αρχονταρίκι, στο Άγιο Όρος, να κάθονται παιδιά 25 και 30 χρονών και να ακούνε ένα μοναχό 80 χρονών που είναι σαν παιδάκι. Το φέρει σαν παιδάκι. Τον αγαπάνε. Ενώ εδώ, αν τους βάλεις να ακούσουμε κανένα παππού 90 χρονών και 80 σε κανένα καφενείο ή σε κανένα ξέρω πού συχνάζουν στα καπί. Δεν θέλουν, γιατί δεν έχει και τι να πει ο σημερινός παππούς να πει κάτι ελκυστικό, γλυκό. Αυτοί έχουν ιστορίες, ωραίες. Γλύκανε η ψυχή τους. Σαν το φαΐ που βράζει και στο τέλος τι κάνει από το πολύ βράσιμο? Χυλώνει και μελώνει και γλυκαίνει. Αν δεν μελώσεις, τι να το κάνεις, γέρασες, άσπισες, αλλά γλύκα δεν έβγαλες. Το θέμα είναι να βγάλεις τη γλύκα στο τέλος. Όχι την πίκρα. Προσέξτε οι παππούδες και οι γιαδες. Να είστε όπως είπε, όλοι γλύκα. Βασίλη, πες και εσύ. Ναι, εκεί είναι το παιδί. Σήκω στο χέρι σου να σου δώσω το μικρόφωνο. Άντε και να φύγουμε, να πάτε να δείτε τα σύριαλ και να κοιμηθείτε. Και να φάτε. Τι έχει τώρα? Θα προλάβετε τίποτα ή τα χάσατε όλα? Ορίστε.